Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για την συνέχεια της εκπομπής και μετά την Παχυσαρκία σειρά το κάπνισμα. Κι αν βέβαια α, στεναχωρηθήκατε ή Κάπου αισθανθήκατε λίγο άσχημα από αυτά που ακούσατε περί παχυσαρκία. Και σα ήρθε η διάστηση, Βρεδερφέ να ανάψετε ένα τσιγάρο για να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Εδώ είμαστε για να σα βοηθήσουμε να σταματήσετε και αυτή την βλαδερή σε όλου μα συνήθεια. Μαζί μα είναι ο κύριο Βασίλη Τσούτσα, φαρμακοποιό, ο οποίο ασχολείται και με αναλλακτικέ μορφέ θεραπεία. Και αυτό είναι ο βασικό λόγο που τον καλέσαμε σήμερα εδώ. Καλώ ορίσατε. Καλησπέρα να μιλήσουμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για το κάπνισμα και κυρίως για τους εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας του κάπνισματος. Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ απλά, κύριε Τζουζιά. Κόβεται το κάπνισμα. Το κάπνισμα κόβεται. Μπορεί να κοπεί. Μπορεί να κοπεί, βεβαίω. Πλέον μπορεί να κοπεί. Κάθε εξάρτηση πλέον μπορεί να κοπεί. Έχω ένα καλό φίλο, ο οποίο έχει διαλέξει ένα επάγγελμα που αποθεί κάποιου αλλά αν το δει φιλοσοφημένα, νομίζω ότι είναι πάρα, μα πάρα πολύ ρεαλιστικό γιατί μια μέρα θα τη χτυπήσουμε όλη την πόρτα του. Έχει γραφείο διόν Και έχει βγάλει κάτι καταπληκτικού αναπτήρε. Από τη μια τη μεριά, ευρηματικό ο, φίλος και επικοινωνιακό, ε, γράφει, έχει στον αναπτήρα τη φίρμα του. το τηλέφωνό του και το όνομά του. Και από την άλλη μεριά του αναπτήρα λέει το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά. Και νομίζω ότι είναι, ναι. είναι πολύ επιτυχημένο και πολύ ρεαλιστικό. Όντω, ε, όσο οξύμορο και να ακούγεται, ε, το κάπνισμα εκεί πέρα οδηγεί. Παρ' όλα αυτά όμω και η κλασική ιατρική, αλλά περισσότερο πλέον και οι εναλλακτικέ μέθοδοι μπορούν να μα οδηγήσουν σε μια πλήρη απεξάρτησή του. Καταρχήν για να μπορέσουμε να βάλουμε έναν πρόλογο ε, στο κάπνισμα. Ε, για να ξεκινήσει κάποιο για να κόψει το κάπνισμα, πρέπει ο ίδιο να το θέλει. Σίγουρα το κάπνισμα. Σωστό είναι αυτό. Πρέπει να το θέλει να το αποφασίσει ο ίδιο. Σίγουρα είναι μια ψυχική εξάρτηση η οποία αποτελεί έναν σκόπελο. Ε, το να κόψει το κάπνισμα σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Παρ' όλα αυτά όμω, ελοχεύουν οι ύφαλοι τη υποτροπή. Ε, η κλασική ιατρική αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια τη ένα πολύ δυνατό όπλο. Τη δραστική ουσία την βουποπριώνει, η οποία φαρμακολογικώ είναι ένα εκκλητικό αναστολέα επαναπρόσληψη ε, τη νοραδρεναλίνης και τη ντοπαμίνη και σε λιγότερο βαθμό επαναπρόσληψη τη αιρωίνη. Ουσίε οι οποίε μα έχουν θείξει το κάποιον και ε, ε, ζητάνε κάτι και πέντε ναι, να. Ναι, οι οποίε. Να κάνουν το παφ. Ακριβώ. Παίρνοντα όμω αυτό το φάρμακο, μα μειώνεται η, η όρεξη, η τάση προ την οικοτήνη. Παρόλα αυτά όμω, επειδή είναι εκκλητικό αναστολέα αυτών των δύο νευροδιαβιβαστών, ε, δεν αποκλείεται ε, να έχουμε το φαινόμενο του rebound, δηλαδή το να υποτροπιάσουμε και να επανέλθουμε πάλι στο κάπνισμα. Άρα, ουσιαστικά μου λέτε, ε, από ό,τι προσπάθησα να καταλάβω και από τους όρου που χρησιμοποιήσατε, ότι ε, η επιστήμη αυτή, έχει στα χέρια της ένα όπλο ε, τι, να κρατάει σε λανθάνουσα κατάσταση. Σε ύπνωση, να παρκάρει, επιτρέψτε μου να πω, Ακριβώς. την α, διάθεση του οργανισμού για κάπνισμα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή α, να έρθει έντονη η επιθυμία να ανάψουμε το τσιγάρακι μα. Είναι τέτοιοι, δηλαδή, τέτοιο ο, ο βαθμό εξάρτηση ενό καπνιστή από την νοικοτήνη, Είναι τόσο μεγάλο ο βαθμό εξάρτηση που χρησιμ... πηγαίνοντα να χρησιμοποιήσουμε ε, να κάνουμε κάτι καλό δηλαδή δίνοντα κάποιο φάρμακο για να σταματήσουμε έναν εθισμό, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο εθισμό από το ίδιο το φάρμακο. Μάλιστα. Και, και μάλιστα το ίδιο το φάρμακο έχει πολλέ αλληλεπιδράσει. Ε, πρώτον, στι γυναίκε που παίρνουν αντισυλληπτικά, αντεδείκνεται, διότι ακολουθούν την ίδια μεταβολική οδό και μπορούν να ενισχύσουν τι παρενέργειε των αντισυλληπτικών, μόνο αυτό συνεπάγεται. Και δεύτερον, έχει πολλέ αλληλεπιδράσει με φάρμακα ε, αντιεπιληπτική φύσεω, Όπω είναι βαλπορικό νάτριο, φαινοβαρβιτάλι, ε, που μπορεί να οδηγήσουν και στο φαινόμενο στο abuse, στο φαινόμενο μέχρι θανάτου. Πετε μου λίγο κάτι. Είπατε στην αρχή, πριν από λίγο ξεκινώντα, πω το πρώτο ε, βήμα για να κόψει κάποιο το κάμισμα είναι να πει: Ότι θέλω να το κόψω. Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή να, έχει, να πάρει την πρωτοβουλία. Δεν γίνεται παθητικά. Δηλαδή Ας. να θέλει κάποιο να καμπνίζει για να το κόψει με το κάμισμα. Ωραία. Και ξεκινάει λοιπόν να κάνει μια προσπάθεια. Εγώ, που σας μιλάω, κάπνιζα τέσσερα πακέτα την ημέρα. Είχα κάνει ε, έτσι, θεωρητικά προσπάθειες, αλλά ποτέ ε, ουσιαστικές προσπάθειες. Ε, αυτή την ώρα δεν κάπνιζω. Αλλά επιτρέψτε να πω πως ακούγεται δόκι, το, ο δόκιμος όρος, κόπηκε μόνο του. Δηλαδή δεν, δεν έκανα προσπάθεια να το κόψω. Ίσως κάποια στιγμή, να το πω που απλά, μπάθιασε ο οργανισμός μου. Δεν ήθελε άλλη νοικοτήνη. Δεν την άντυχε, βρέδερφε. Γιατί για να καπνίζεις τέσσερα πακέτα τη μέρα, αντιλαμβάνεστε τι έχω εισπράξει. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκαιο, διότι και σε αυτό το σημείο θα συμφωνήσω και θα πούμε το εξή. Ε, θα χρησιμοποιήσω δύο όρους. Ο όρος της κλασικής που λέει ότι δεν υπάρχουν ασθένειε αλλά ασθενεί οργανισμοί, και ο όρο τη κινέζικη ιατρική που λέει ότι υπάρχουν τοξινωμένοι οργανισμοί και αποτοξινωμένοι οργανισμοί. Προφανώ εσεί τοξινωθήκατε σε κάποιο σημείο που από μόνο του ήρθε και εξωτερικεύτηκε και απεγκλωβιστήκατε την εξάρτηση. Η κλασική ιατρική ε, είπατε ότι έχει λύσει με κάποια έτσι, φάρμακα ε, το πρόβλημα. Έχει λύσει. Ότι κρατάει ενυπνώσει από ό,τι κατάλαβα. Σε όπω ε, Παρ' όλα αυτά, όμω, πάρα πολλοί οι οποίοι πάνε να καπνί... διακόβουν το τσιγάρο για ένα μήνα, για δύο, για τρει, για δύο χρόνια, κάποια στιγμή κυλάνε και πάλι. Το βάζουν στο στόμα. Η υποτροπή. Άρα, μπορεί να πει κανεί σήμερα ότι αν οποιοδήποτε έχει κόψει το τσιγάρο, ότι δεν θα ξαναβάλει ποτέ τσιγάρο στο στόμα. Δηλαδή, δεν καθαρίζει ο οργανισμό ποτέ, Ο οργανισμό καθαρίζει. Όμω, για να, καθαρί... να καθαρίσει ο οργανισμός αυτό πρέπει να είναι συνεφασμένο με την ψυχική θέληση ε, του καπνιστή για να το κόψει. Από εκεί ξεκινάει. Ε, αυτό είναι... υπάρχουν και αρμόδιοι. Άμα ο ίδιος ο, ο εξαρτημένος δεν μπορεί να το κάνει, υπάρχουν και αρμόδιοι οι οποίοι, οι γιατροί οι οποίοι μπορούν να τον βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή η ολιστική ιατρική έχει πολύ δυνατά ε, όπλα στα χέρια της που μπορεί να το κάνει και να αλλάξει ακόμα, ακόμα και την ψυχική διάθεση ε, του καπνιστή προς το κάπνισμα. Ωραία πάσα μου κάνατε, γιατί όταν πρόσφατα κουβεντιάσαμε λίγο για την πιθανότητα να κόβει κάποιο το κάπνισμα, ε, με βομβαρδίσατε μια σειρά από όρου, του έχω σημειώσει τώρα εδώ για να του δούμε λίγο έναν έναν. Μου είπατε για βελονισμό, για βιοσυντονισμό, για ρεφλεξολογία. Για την, uh, ομα... για την, ομοιοπαθητική, για φυτοθεραπεία, για αρωματοθεραπεία. Και λέω κι εγώ, μα τόσες πολλές εναλλακτικέ λύσεις έχουμε και παρ' όλα αυτά ντομαγιάζει ο άλλο uh, με το τσιγάρο. Για να τις δούμε λοιπόν μία-μία από αυτές και πρακτικά πώς εφαρμόζονται και αν όντω uh, βοηθούν σε διαφορετικό πώς το ίσως κάθε μία για να κόψει κάποιο το κάπνισμα Και βέβαια να σας βάλω και ένα ερώτημα, αν η κάθε μία μέθοδος από αυτές έχει ε, έτσι, αυτόνομη επίδραση ή μπορεί να συνδυαστεί. Πολύ σωστό. Ε, καταρχήν ο... Να τους πάρουμε μία-μία όμως αν θέλετε. Ας ξεκινήσουμε με τη σειρά. Ο βελονισμός, ε, η κύρια δράση του βελονισμού είναι να μειώσει το σύνδρομο στέρησης από το τσιγάρο. Ο βελονισμός αυτός που στοχεύει ε, ούτως ώστε να επαναφέρει την ισορροπία των νευροδιαβιβαστών μέσα στον εγκέφαλο που αποσκοπεί με αυτόν τον τρόπο να φέρει μια εσωτερική ισορροπία και αρμονία στον οργανισμό. Αυτό γίνεται με τη χρήση λεπτών βελόνων που είναι σαν τρίχε, οι οποίε εφαρμόζονται από τον βελονιστή σε διάφορα σημεία του σώματο, όπω είναι κεφάλαια αυτή, σώμα, πέλματα, και έτσι βοηθάει να φύγει το σύνδρομο στέρηση. Αυτό μπορεί να γίνει με 5 έω 10 συνεδρίε και έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Δηλαδή, επαναφέρει την εσωτερική ισορροπία, αυτό που λέγαμε πριν, ότι όχι μόνο η θέληση, δηλαδή Οθεί τον καπνιστή προ την θέληση. Θέλω να το κόψω, με βοηθάει ο βελονισμός. Ναι, είναι οριστικό το κόψιμο. Είναι οριστικό. Έχ... Έχουμε ε, από μαρτυρίε που έχω μιλήσει με εβελονιστέ και εναλλακτικού γιατρού, μου έχουν μιλήσει για οριστικό κόψιμο, οριστική διακοπή. Ε, τέτοια μεγάλη απόστροφη προ το κάπνισμα. Υπάρχουν στην α, περιοχή μα γιατροί βελονιστέ που να. Έτσι Έχουν τέτοιου είδου αποτέλεσμα. Στην περιοχή των Τρικάλων υπάρχουν ε, γιατροί οι οποίοι ακολουθούν και την κλασική ιατρική, αλλά ταυτόχρονα είναι εξειδικευμένοι ε, ε, βελονιστέ. Και μάλιστα και εξειδικευμένοι και, και στοχεύουν στο κάπνισμα, σε τέτοιε εξαρτήσει σύν, σύν των άλλων παθήσεων ε, που γιατρεύουν με τον βελονισμό. Μάλιστα. Αυτά για τον βελονισμό. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Όχι, για τον βελονισμό, όχι. Απλώ έχουμε να πούμε ότι έχει τρει μορφέ βελονισμού. Είναι η απλή μέθοδο κλασική είναι ο βελωνισμό στο αυτή και ο ηλεκτροβελονισμό. Τρει μέθοδοι τι οποίε αυτέ. Ανώδυνη μέθοδοι και Είναι ανώδυνη μέθοδη. Είναι σημαντικό αυτό Αλλά είναι, είναι εντελώ ανώδυνη μέθοδη. Εντελώ ανώδυνη. Αλλά τώρα είναι στο, είναι στο μυαλό του καθενό του πόσο φοβάται τη βελόνα ή όχι. Αυτό. Τώρα, για τον βελονισμό είχα ακούσει κι άλλε φορέ. Βιοσυντονισμό όμω είναι ένα όρο που. Δεν το κρύβω να το πω από εσά. Το πρωτάκουσα πρώτη φορά όταν... Έτσι, το, τι είναι ακριβώ ο, ο βιοσυντονισμό, ο... πώ δράει και τι αποτελεσματικότητα μετά, έχει. Ο βιοσυντονισμό είναι η κύρια μέθοδο η οποία εφαρμόζεται στον Καναδά και στη Ρωσία με το που θα μπει μέσα στο νοσοκομείο. Είναι δηλαδή το πρώτο check-up που γίνεται. Ο βιοσυντονισμό στηρίζεται στο φαινόμενο Kirlian. Ε, Ο βιοσυντονισμό είναι ένα, είναι, ένα είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο. Στηρίζεται σε ηλεκτρομαγνητικέ δονήσει. Ο βιοσυντονισμό, για να το πούμε έτσι πιο απλά είναι σαν να γίνεται μια ε, μαγνητική τομογραφία του οργανισμού. Ε, ο οργανισμός εκπέμπει και δέχεται ε, διάφορες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Ένας φυσιολογικός οργανισμός εκπέμπει φυσιολογικά κύματα και ένας παθο... παθογενής οργανισμός, maple οργανισμός, όπως είναι ο καπνιστής δίνει ε, παθογόνα κύματα. Ο βιοσυντονισμός, το μηχάνημα του βιοσυντονισμού, λαμβάνει τα παθογόνα κύματα του καπνιστή τα οποία είναι γεμάτα τοξίνε μέσα από διάφο σε διάφορα παροχετευτικά όργανα του σώματο και τα επιστρέφει πίσω ε, υγιή σήματα. Και με αυτόν τον τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτοξινώνεται πλήρω ο οργανισμό, του φεύγει το σύνδρομο στέρηση και καθαρίζει εντελώ. Σε πόσο α, χρόνο γίνεται αυτό που ε, Μπορεί να γίνει μέσα σε 4 με 5 συνεδρίε. Ε, οι οποίε κρατάνε πόσο και. αν το βάλουμε σε χρονικό διάστημα. Ε, κρατάνε περίπου ε, στα 50 με 60 λεπτά. Η συνεδρία και αν συνδυαστεί με τον βελονισμό, τότε μπορεί να είναι και σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, περίπου πόσο χρόνο ε, θέλει, μπορεί να γίνει μέσα και σε δύο εβδομάδε. Mm -hmm. Ναι, αλλά με ότι τα συγκεκριμένα κέντρα δεν υπάρχουν μόνο Ρωσία και. Ε, αυτό, αυτή, αυτή η μέθοδο εφαρμόζεται σαν ένα check-up, δηλαδή είναι μια παλιά μέθοδο η οποία εφαρμόζεται σαν ένα check-up σε συγκεκριμένε χώρε. Στην Ελλάδα υπάρχουν ε, ε, γιατροί οι οποίοι εφαρμόζουν τον βιοσυντονισμό με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αντένδειξη του βιοσυντονισμού είναι σε άτομα τα οποία έχουν βηματοδότη. Μάλιστα. Και στην περιοχή μας. Ε, και στην περιοχή μας, βεβαίως. Και στην περιοχή των Τρικάλων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή mm. της Θασσαλίας. Ειδικά Λάρισα και Βόλου. Ρεφλεξολογία. Τι είναι τούτο πάλι. Η ρεφλεξολογία. Και πώς, ε, ε, τι επίδραση έχει πάνω στο... Η ρεφλεξολογία απευθύνεται περισσότερο σε άτομα στρεσαρισμένα σε άτομα τα οποία θέλουμε να τα μαλακώσουμε, να τους επαναφέρουμε την ισορροπία, να τους αποτοξινώσουμε, ούτω ώστε να μπορέσουν να δεκτούν κάποια άλλη μορφή θεραπεία κατά του καπνίσματος. Α, δηλαδή είναι σαν μια... Εισαγωγή στην εισαγωγή. γενικότερη θεραπεία του καπνίσματο. Ακριβώ. Δεν θεραπεύει αυτή καθ' αυτή δηλαδή ε, το κάπνισμα. Δεν σταματά το κάπνισμα μέσω τη ρεφλεξολογία. Ε, Προετοιμάζεσαι. Σε προετοιμάζει για να αποδεχτεί κάποιε άλλε μεθόδου αποτοξίνωση και διακοπή του καπνίσματο. Βέβαια, σε άτομα τα οποία είναι ε, έντονα στρεσαρισμένα και καταφεύγουν στο τσιγάρο, αυτό του βοηθάει πάρα πολύ. Στηρίζεται στην πανάρχια μέθοδο του σουτζοκ, το οποίο ε, έχει να κάνει με μια μικρογραφία του σώματο στα πέλματα και, στα... και στην παλάμη μα. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο σημείο εδώ πέρα αντιπροσωπεύει το κεφάλι και με διάφορε μαλάξει και πιέσει μπορούμε να βρούμε κάποιο κέντρο του εγκεφάλου, το να το απενεργοποιήσουμε και από εκεί και πέρα να, μπλοκαριστούν σταμα... οι υποδοχή ε, πρόσληψη νοικοτήνη. Ναι, ναι, συνεχίστε. Όχι, αυτό ήθελα να πω. Α, απλό, ότι. Πετε μου λίγο τώρα. Επειδή είπατε ότι συνδυάζεται με άλλε μεθόδου, είναι μια εισαγωγή, μια προετοιμασία δηλαδή ουσιαστικά του ανθρώπου που θέλει να κόψει το κάμψιμα. Με ποιου μεθόδου η ρευλεξολογία είναι. Έτσι. Μπορεί να συνδυαστεί με όλε τι μεθόδου, και με, με το... που και με τον βελονισμό και με τον βιοσυντονισμό ακόμα πιο άνετα, αλλά και με την ε, εναλλακτική ιατρική, όπω είναι τη φυτοθεραπεία, την ορμοθεραπεία και την ομοιοπαθητική, αλλά περισσότερο με τον βελονισμό και τον βιοσυντονισμό συνδυάζεται η ρεφλεξολογία. Η φυτοθεραπεία. Η φυτοθεραπεία έχει να μα προσφέρει πάρα πολύ ισχυρά ενεργοποιημένα και τετλοδοτημένα βότανα, τα οποία στηρίζονται περισσότερο στο βότανο τη, τη δραστική ουσία, την κινήνη. Η κοινή είναι μια ουσία που υπάρχει σε διάφορα βότανα και δημιουργεί την απέχθεια προς το κάπνισμα. Επίσης, το σύνδρομο στέρησης του καπνίσματος καταπολεμείται πάρα πολύ με τις πυρώνες κάβα και το φυτό το βιμπούρνουμ. Στην φυτοθεραπεία, διάφοροι συνδυασμοί βοτάνων έχουν χρησιμοποιηθεί από μεγάλους ψυχιάτρους και συγκεκριμένα να αναφέρω ψυχίατρους στη Θεσσαλονίκη ο οποίο ε, χρησιμοποιεί, συν, συν, συνεργάζεται με τον Οκανά και έχει ε, μέσω της φετοθεραπείας ε, διώξει την εξάρτηση των ναρκωτικών ε, άτομα που παίρνουν η ροήνη και... Αν μιλάμε για ισχυρά, για... Για, για ισχυρά. ισχυρά, έχει ισχυρά χρησιμοποιήσει... Ποια είναι αυτά τα βότανα? Είναι η αρτεμισία, είναι η άρνικα, είναι το, το ξανθόξυλο, είναι η γλυκύριζα, είναι η αψιθιά... Ε, Αυτά είναι τα βασικά. Η λομπέλια, η οποία. Βότανα τα οποία όμω εκτιμώ πω πρέπει μόνο. Να Με συνταγή, με φωνοκοποιό και με γιατρό. Όχι παρά να μαζέψω, όχι, να τα πάρω. Όχι, είναι να λάθος. τα βράσω, να τα πιω. Είναι λάθο. Να... Είναι, είναι λάθο. Είναι λάθος. Το λέω για να μην έχουμε ναι, παρεξηγήσει γι' αυτό. Είναι λάθο και να εξηγήσω το λόγο γιατί. Διότι ε, μέσα σε αυτά τα βότανα υπάρχουν διάφορε δραστικέ ουσίε. Όπω για παράδειγμα, σα ανέφερα την κίνίνη, η οποία την απομονώνουμε από βότανο και δημιουργείται ένα παίχτη προ το κάπνισμα αυτά τα βότανα, π.χ. η αψιθιά, για παράδειγμα, η αρτεμισία, η γλυκύριζα, δεν έχουν μόνο τι ουσίε τι οποίε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε yeah, για μάλιστα. να στοχεύσουμε κατά του καπνίσματο, του νευρώνε κατά του καπνίσματο. Έχουν και άλλε ουσίε, οι οποίε όμω μακροπρόθεσμα μπορούν να μα δημιουργήσουν κάποιο άλλο πρόβλημα. Οπότε τα βότανα αυτά πρέπει να ε, γίνουν βάματα, να απομονώσουμε τι ουσίε, να τίτλοδοτηθούν, ούτω ώστε να είναι αυτό που λέμε στη φυτοθεραπεία ενεργοποιημένα βότανα. Μάλιστα. Ε, Είπαμε ότι η κοινή δημιουργεί απέχθεια, μάλιστα. έτσι δεν είναι. Α, από την άλλη μεριά όμω, δεν, ε, δεν έχουμε πια το σύνδρομο στέρησης. Δηλαδή, δεν μου έρχεται ε, να καπνίσω. Δεν, δεν έχω όμως α, την εξάρτηση πάλι, δεν έχω το, αυτή τη στέρηση. Γι' αυτό υπάρχουν σε αυτές τι περιπτώσεις, δίνονται συνδυασμοί βαμάτων. <στονίκια> α, είναι συνδυασμό δηλαδή. Είναι, είναι συνδυασμοί. Η κοινήνη θα δοθεί θα είναι το δραστικό συστατικό σε ένα βάμα ή μόνη τη. Και ταυτόχρονα δίνουμε και κάποιο άλλο το οποίο ηρεμεί. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε ένα συνδυασμό κινήνη που θα μα ε, δώσει μια απέχθεια προ το κάπνισμα και θα δώσουμε και ένα συνδυασμό πυρώνε κάβα με βιμπούρνουμ, βαλεριάνα και πασιφλόρα και ψυθιά που θα μα κατευνάσει mm. και θα μα δημιουργήσει, θα μα αποτρέψει από το σύνδρομο στέρηση. Η αρωματοθεραπεία. Η αρωματοθεραπεία αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε έναν πολύ δυνατό συνδυασμό του βάμα πρόπολη ή εκχυλισμα εκχύλισμα-πρόπολης με 1% νητρικό άργυρο. Αυτό γίνονται γαργάρε και στοματοπλήματα και με το που θα καπνίσει κάποιο το έλαιο δημιουργεί τάση για αίμετο. Επίση στην αρωματοθεραπεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ σημαντικά ε, ε, θέαραια έλαια όπω είναι ο κόλιανδρο, η μέντα, η κανέλα, το κεντάβριο, η γεντιανή, συνδυασμό των οποίων δημιουργεί και μπλοκάρει αυτά τα κέντρα, τα αισθητήρια κέντρα. Ω σκευάσματα, με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιούμε αυτά. Ε, τα παρασκευάζουμε και γίνονται συνδυασμοί, κατάλληλοι βέβαια, και σε σκευάσματα υπάρχουν. Δηλαδή πάω να καπνίσω όμω και την επιθυμία, το παίρνω εκείνη την ώρα. Ή... Μια-δύο σταγόνε, υπογλωσίω και δημιουργεί απέχθεια. Δεν το θέλω. Mm -hmm. Πόσο καιρό χρειάζεται να μπει κάποια διαδικασία είτε τη φυτοθεραπεία είτε τη άραμοτοθεραπεία για να υποβοηθηθεί α, ή πολύ περισσότερο να κόψει οριστικά το τσιγάρο. Από δύο τελευταίες μαρτυρίες που είχα από πελάτες μου, ε, μέσα σε δύο μήνες με κατάλληλο συνδυασμό φυτοθεραπείας, αρωματοθεραπείας και ομοιοπραθητικής, μέσα σε δύο μήνες, δύο μήνες, τα κατάφεραν και έκοψαν εντελώς το τσιγάρο. Μάλιστα. Η, ομοιοπαθητική... Η ομοιοπαθητική αυτή τη στιγμή έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και δημιουργεί συνθέσει ομοιοπαθητικών σκευασμάτων. Αυτέ οι συνθέσει ομοιοπαθητικών σκευασμάτων ξεπερνούν την κλασική ομοιοπαθητική. Και αναφορικά θα σα πω τρία σημαντικά ομοιοπαθητικά ε, συμπλέγματα. Αυτά τα ομοιοπαθητικά συμπλέγματα είναι το λυκοπόδιο, είναι το ντιοσκουρέα και είναι και οι σπηράνθε. Αυτά θέλουν τρει μήνε. Εφαρμόζοντα τα αυτά σε καθημερινή βάση. Υπάρχει γύρω στα 80% αποτελεσματικότητα διακοπή του καπνίσματο. Διακοπή μπορούμε να, πούμε, να μιλήσουμε μέσα από τι μεθόδου που αναφέρεται για μείωση. Να πει κάποιο, βαδεύει ότι δεν μπορώ να το κόψω, δεν θέλω να το κόψω, αλλά θα καπνίσω ανθρώπινα. 4-5 τσιγάρα την ημέρα. Έτσι γιατί μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Ο στόχο μα είναι να, να γίνει εντελώ απεξάρτηση. Αλλά και κάποιο, επειδή η στέρηση μπορεί να δημιουργήσει. Ε, διάφορα άλλα προβλήματα στον οργανισμό, έστω και με αυτόν τον τρόπο ε, οδηγούμαστε εκεί πέρα στην ε, σταδιακή ελάττωση του καπνίσματος. Αλλά ο τελικός προορισμός είναι η, απεξ, η πλήρης απεξάρτηση. Ε, αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία 12.000 Βρετανοί πεθαίνουν από το κάπνισμα. Αυτό είναι ένα ποσοστό, δηλαδή 14 άτομα ανά ώρα. Είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. 12.000 τι? Βρετανοί πεθαίνουν άτομα. Σε πόσο χρονικό διάστημα, ε, Σε ένα χρονικό διάστημα ενό χρόνου για παράδειγμα. Μπορεί να συμβαίνει αυτό όπω το έχουν υπολογίσει. Τι είναι η πιο θερία κλίδα, μια που είπατε για του Ζετανού. Ε, και οι Έλληνες, οι Έλληνε ανήκουν σε αυτού. Οι Έλληνε ανήκουν σε αυτού. Το κάνουμε να το έχουμε περισσότερο εδώ. Είναι στο μυαλό μα. Είναι στο σώμα μα. Είναι μια συνήθεια που την είναι τη κίνηση. Ε, Πώ θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε, Θα έλεγα ότι είναι ένα συνδυασμό όλων αυτών. Ε, η ψυχική εξάρτηση δημιουργεί σωματικές και παθολογικές βλάβες οι οποίες θέλουν πολύ ισχυρή θέληση για να διορθωθούν. Οι σωματικές βλάβες διορθώνονται. Η ψυχική εξάρτηση είναι ο σκόπελος που, που και αυτός πλέον με τις μεθόδους αυτούς μπορεί να ξεπεραστεί. Το θέμα είναι όμως να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση, σωστή κατάρτιση και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον τομέα υγείας ε, της ονέδ Τρικάλων και τον πρόεδρό τη, οι οποίοι έχουν στο πρόγραμμά του ε, τέτοιε διοργανώσει, ε, μελλοντικέ διοργανώσει, οι οποίε έχουν να κάνουν με διάφορε εξαρτήσει. Όπω από το τσιγάρο, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το τζόγο, ε, οι οποίε είναι πολύ σοβαρέ εξαρτήσει. Δεν τι δίνουμε τη δέουσα σημασία. σημασία. Ε, 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 Πολλέ φορέ και για λόγου έτσι, πέρα από το κάπνισμα βέβαια, όλα τα άλλα που είπατε, ε, ακόμα και για λόγου ε, κοινωνικού ρατσισμού, προσπαθούμε να τι. Ε, να υποβαθμίσουμε, να τις κουκουλώσουμε βρέδερφε, να μην τις βγάλουμε προς τα έξω. Εθελοτυφλούμε. Εθελοτυφλούμε. παίρνουν όμως διαστάσεις, φαντάζομαι, ανησυχητικές. Ανησυχητικές διαστάσεις και μάλιστα οι τελευταία έρευνες έχουν δείξει στην Ευρώπη, χωρί ε, χωρίς να γνωρίζω το ποσοστά, ε, πρώτος ο αριθμός το προϊόν σε εξάρτηση των ανθρώπων στου ε, στους Ευρωπαίους είναι το αλκοόλ, μετά είναι το τσιγάρο, μετά είναι η ηρωίνη και στο τέλος είναι το χασίς και η μαριχουάνα. Μάλιστα. Για να γυρίσουμε λίγο στο κάμπινγκ και να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ε, κύριε Τζούτζα, εσεί ω φαρμακοποιό ασχολείστε και με εναλλακτικέ μορφέ θεραπεία. Ε, ο ρόλο ο δικό σα ποιο είναι, όχι μόνο ο δικό προσωπικά, γενικότερα ε, των φαρμακοποιών και των γιατρών. Δηλαδή, μπορεί να έρθω εγώ στο φαρμακείο και να πω, κύριε Τζούτζα, θέλω να κόψω το τσιγάρο. Που ήρθε στιγμή, υπάρχει κανένα σκεύασμα. Ε, ποιο είναι ο δικό ρόλο. ο, ο ρόλο του φαρμακοποιού είναι κοινωνικό αυτή τη στιγμή με τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται ε, είναι και, ο ρόλο του είναι και η παροχή υπηρεσιών υγεία. Αυτό έχει να κάνει με καταρτισμένου συναδέλφου πάνω στο χώρο, ε, αλλά και πάντα σε συνδυασμό με του αρμόδιου γιατρού. Εναλλακτικού γιατρού, ολιστικού γιατρού, αλλά και με του κλασικού γιατρού. Ε, πρέπει να κατευθύνουμε τον κόσμο, καταρχήν να, να διοργανώνουμε κι εμεί καμπάνιε κατά του καπνίσματο και, και γενικά κατά των εξαρτήσεων, ε, και υπάρχουν όμω και σκευάσματα αυτή τη στιγμή και από εταιρείε, αλλά και από συναδέλφου οι οποίοι φτιάχνουμε στα πλαίσια τη φετοθεραπεία, τη αρωματοθεραπεία, αλλά ε, και τη ομοιοπαθητική, που μπορούμε να βοηθήσουμε όντω του ανθρώπου, οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί μέσα από τα φαρμακεία μα. Ναι. Ε, Έχω την εντύπωση πω πρέπει να επανέλθουμε πάλι σε αυτό το θέμα, να πούμε πολύ περισσότερα. Και βέβαια, κρατάω αυτό που είπατε ότι είναι συνδυασμό. Α, ψυχικής εξάρτησης, σωματικής εξάρτησης. Τώρα βέβαια υπάρχει μια άλλη διάσταση, το γεγονός ότι το τσιγάρο και ο καπνιστής αρχίζει πια και διώκεται, ε, υπό την είναι ότι δεν μπορεί να καπνίσει όπου θέλει και μπορεί είναι αυτοί οι οποίοι πια αρχίζουν και λειτουργούν α, α, δακτυλοδείχνοντάς τον, ότι αρχίζει να νιώθει πια λίγο και κοινωνικά ότι δεν είναι ότι καλύτερο για αυτόν. Κοινωνικό ρυθμισμό. Αυτό που έχω εγώ, κατά τη γνώμη μου να προτείνω είναι στου καπνιστές να δημιουργήσουν, να κάνουν ένα delete στον σκληρό του εγκεφάλου του, να δημιουργήσουν νέα έγγραφα στο, στο σκληρό του δίσκο μέσα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με προσωπικά κίνητρα τα οποία μπορεί να είναι ή ο κοινωνικός ρατσισμός όπως αναφέρατε, το κόστος του τσιγάρου, η βλάβη στην το υγεία. Το παφ και έχει ναι, γίνει πια πραγματικότητα σήμερα. ο αθλητισμός μπορεί να είναι και διάφορες άλλες κοινωνικές δραστηριότητε. Κάνουμε ένα, ένα delete σε όλα αυτά, δημιουργούμε νέα έγγραφα και βάζουμε προσωπικά κίνητρα. Πάντω, μου δώσατε έτσι σήμερα ένα αισιόδοξο μήνυμα. Προτείνετε και αρκετέ εναλλακτικέ μορφέ θεραπεία του τσιγάρου. Πρέπει να το έχουν υπόψη οι καπνιστέ. Θέλω να σα ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Και σύντομα θα σα καλέσω και πάλι να δούμε πάρα πολύ έτσι, αναλυτικά όλα αυτά που τώρα μας περιγράψατε υπομορφή ε, μεθόδων ε, και θεραπείας. Με εξειδικευμένο, και με εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος ασχολείται χρόνια στο χώρο της στην Ελλάδα, καταρτισμένο στο χώρο του βιοσυντονισμού, ο οποίος θα, σας, θα εξηγήσει στην εκπομπή σας ακριβώς το πώς λειτουργεί ο βιοσυντονισμός Τι εμπειρίε του και όλα πάνω στο κάπνισμα. Ακόμα καλύτερα. Να είστε δύο εδώ να μας τα πείτε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε και σήμερα στο τέλος τη εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.